προθεσμία. Θα απολογηθεί για το αδίκημα που γνωρίζετε Δευτέρα 1 η ώρα. Έχουμε παραγγείλει τα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται μέχρι και τώρα, ακόμα και την ώρα που μπήκε μέσα στην κυρία ανακρίτρια, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που κατηγορείται. Από εκεί και μετά νομίζω ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν και στο στάδιο εδώ λοιπόν της ανάκρισης. Πρόλαβα να δω κάποια στοιχεία από τη δικογραφία. Μάλιστα και οι κατηγορούμενοι για αυτό το τρομερό έγκλημα στη 12χρονη δεν αναφέρουν πουθενά ότι η μητέρα γνώριζε το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μου κάνει εντύπωση ότι μοναδικό στοιχείο προφανώς θα είναι κάποιο έμβασμα το οποίο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει και θα εξηγηθεί γιατί βρέθηκε στο λογαριασμό της και δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο. Το έμβασμα είναι από τον 52χρονο? Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια αν είναι από τον 52χρονο. Νομίζω πως ναι, το οποίο εξηγείται. Το κοριτσάκι, από ό,τι γνωρίζετε, εργαζόταν να καθαρίζει το κατάστημα του κατηγορουμένου, οπότε προφανώς έχει να κάνει με αυτό. Υπήρχαν απειλητικά μηνύματα, υπήρχαν μηνύματα της μητέρας απέναντι στον 52χρονο, το οποίο έλεγε ότι μας κατέστρεψε στο παιδί? Μα προφανώς τους κατέστρεψε το παιδί, όπως έχει καταστρέψει και όλη την οικογένεια. Και να σας πω επίσης ότι σε επικοινωνία που είχα με τη μεγάλη κόρη, μια μορφωμένη κοπέλα, φοιτήτρια, η οποία εργάζεται, ένα εξαιρετικό κορίτσι πραγματικά, και η ίδια όπως και η θεία του παιδιού που έβγαλε στην φόρα όλη αυτή την δικογραφία, αναφέρουν ότι η μητέρα είναι δεδομένο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτό που θέλω όμως να σας πω και για μένα είναι το πιο σημαντικό, ήδη έχω δεχθεί τηλεφωνήματα τα οποία τα έχω τα στοιχεία των αριθμών που με καλέσανε, που υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τους κατηγορούμενους, τον 52χρονο, τον 53χρονο και τον 42χρονο. Για άλλα παιδιά έχω δύο καταγγελίες αυτή τη στιγμή. Αγόρια, κορίτσια. Κορίτσια. Ηλικίας. Αυτή τη στιγμή είναι στα 18, αλλά μιλάμε ότι ήταν πριν κάποια χρόνια, μιλάμε για ανήλικα. Είμαι σίγουρος ότι εξέβηκαν δηλαδή αυτά τα παιδιά. Όχι, ότι προσπαθούσαν να εισχωρήσουν σε διάφορα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο, με σκοπό προφανώς το να τα εκδίδουν στην πορνεία. Από εκεί και μετά είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι θα βρεθούν και άλλοι ένοχοι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι 213 που ακούμε, αν υπάρχουν, γιατί σας λέω δεν έχω δει τη δικογραφία, είναι σίγουρο και βέβαιο ότι πρέπει και αυτοί να λογοδοτήσουν, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι στη διπλανή πόρτα από μας. Παρότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία για το τι αδίκημα θα αντιμετωπίσουν, από εκεί και μετά είναι να απολογηθούμε, θα δώσουμε όλες τις εξηγήσεις μας. Κύριε Λίτρα, μια μητέρα αφήνει το παιδί της 12 ετών να γυρνάει μεσάνυχτα, να έχει ακριβά. Τι σας είπε γι' αυτό, πώς τα δικαιολογεί αυτά? Μισό λεπτάκι για να το πούμε και αυτό για να γίνει κατανοητό. Δεν υπάρχει κανένας που να δικαιολογήσει την μητέρα για τον τρόπο συμπεριφορά της, αν θέλετε, στο μεγάλωμα του παιδιού της. Αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι, ουέ καλή, μόνο ένα παιδάκι 12 ετών το αφήνεις μόνο του να πηγαίνει απέναντι στο τάδε μαγαζί και στο... και να γυρνάει, ας πούμε, ό,τι ώρα θέλει, να έχει ένα ακριβό κινητό. Είναι δεδομένο, αλλά αυτό δεν συσχετίζεται με το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα που αναφέρεται από το αδίκημα. Αυτό που λέτε το ασπάζομαι, το δέχομαι και σε μένα μου έχει κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μια μητέρα να αφήνει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία μόνο. Εμπιστευόταν πάρα πολύ η μητέρα το δράστη, το 52χρονο, και άφηνε το παιδί της τα βράδια να είναι εκεί. Εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανέχεια της οικογένειας, μια οικογένεια με 8 παιδιά, προφανώς είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της μητέρας. Γι' αυτό και βλέπετε και κάποια μικροποσά που τους βοηθούσε ανατακτά χρονικά διαστήματα με μικρά ποσά, από ό,τι μου έχει πει η μητέρα, και έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη. Και τι πίστευε αυτή η γυναίκα, δηλαδή αυτή η μάνα, δεν πέρναγε... ήταν το παιδί της μέχρι τα μεσάνυχτα, 12χρονο παιδάκι? Ακούστε, από ό,τι μου μετέφερε ουσιαστικά ήταν μια γειτονιά, ήταν και άλλα παιδιά μου έχει αναφέρει, πηγαίνανε στο κατάστημα εκεί που, τέλος πάντων, του κατηγορουμένου, και είχε την εντύπωση ότι όλα είναι φυσιολογικά και ότι το παιδί βρίσκεται απέναντι. Το ίδιο μου μετέφερε και η μεγάλη αδερφή του παιδιού, όπως και ο αδερφός της.
Μιλάμε για 18-19 χρόνο παιδιά. Το ίδιο μου μεταφέρθηκε και από τη θεία, από την οποία εκεί είναι η πρώτη που επικοινώνησε μαζί μου. Και αυτό που περιμένουμε είναι να αποδειχθεί όλο αυτό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μιλάμε πραγματικά για ένα τρομακτικό έγκλημα για τα ελληνικά δεδομένα. Και θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το έργο και το καθήκον της και οι αστυνομικές αρχές θα διεισδύσουν βαθύτερα για να βρεθεί και να αποκαλυφθεί αυτό το κύκλωμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και κρύβεται κύκλωμα από πίσω.